συνέντευξη τύπου των επικεφαλής των θεσμών μετά την μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup, μια συνεδρίαση κρίσιμη για την Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Πάμε στο Λουξεμβούργο να παρακολουθήσουμε αμέσως τις δηλώσεις των επικεφαλής των θεσμών. Καταφέραμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη προσαρμογή. Δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε 450 νομοθετικές πράξεις και πολιτικές σε αυτό το πρόγραμμα, χωρίς να προσθέσουμε τα προηγούμενα προγράμματα. Όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα και για το Eurogroup, το οποίο ολοκλήρωσε 3 προγράμματα με πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ που εκταμιεύθηκαν. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τις υποσχέσεις της και το ίδιο έκανε και το Eurogroup. Η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους που εκπώνησαν οι θεσμοί μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ελάφρυνση του χρέους για να μπορεί το χρέος της να είναι βιώσιμο. Όλα αυτά υπάρχουν στο δελτίο τύπου και θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Το τέλος του προγράμματος επιφέρει και κάποιες ευθύνες. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις επιτυχίες του προγράμματος, δηλαδή να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος και να συνεχίσει να εφαρμόζει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Αυτό το ονομάζουμε ιδιοκτησία και αυτό αποτελεί εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση ούτως ώστε η Ελλάδα στο εγγύς μέλλον να συνεχίσει να είναι στα πόδια της και να υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία της. Επίσης συμφωνήθηκε ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για να καταστεί βιώσιμο. Θα υπάρξουν κάποια εμπροστοβαρή μέτρα όπως μια δεκαετή επέκταση στα δάνεια του EFSF και μια επέκταση επιμήκυνση των επιτοκίων δεκαετή πάλι. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές μέσα από την επιμήκυνση των οριμάνσεων. Επίσης η Ελλάδα θα διευκολυνθεί και από την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα μέχρι το 2022. Αν εφαρμόσει όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ESM, οι θεσμοί θα το παρακολουθούν όλο αυτό μέσα από την ενισχυμένη επιτήρηση, η οποία θα διαμορφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Το δούνου του θα συμμετάσχει σε αυτή την αποστολή ενεργά. Τέλος, δώσαμε διαταγή στον ESM να εκταμιεύσει 15 δισεκατομμύρια ευρώ ως τελευταία δόση του προγράμματος μετά από τις εθνικές διαδικασίες που θα λάβουν χώρα. Συνολικά, η Ελλάδα θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα με ένα μαξιλάρι ασφαλείας 24,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους επόμενους 22 μήνες. Αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό προστατευτικό μηχανισμό για οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να εγκυμονεί. Με όλα αυτά τα μέτρα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι σύμφωνα και με την αξιολόγηση του χρέους, το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο. Ως προς το μέλλον, είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα, το λαό της και τις προσπάθειές της για τη μεταρρυθμίση, ούτως ώστε να παραμείνει στην δημοσιονομική τροχιά, σε σωστή δημοσιονομική τροχιά. Η Ελλάδα όμως δεν ήταν το μόνο θέμα στην ατζέντα. Έχουμε πολύ θετικά νέα και για την Κύπρο και για τις εξελίξεις της κυπριακής οικονομίας. Σήμερα επίσης αναθεωρήσαμε
και το προϋπολογισμό της Ισπανίας που συμφωνεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αναθεωρήσαμε το πρόγραμμά μας για τους επόμενους 6 μήνες και φυσικά χαιρετήσαμε τους νέους υπουργούς από την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι συμμετέχουν πλέον στο Eurogroup, και τους είπαμε για τις δεσμεύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων. Το Δουνουτού αναθεώρησε το άρθρο 4 για την Ευρωζώνη και σύμφωνα με την νέα αναθεώρησή του, η Ευρωζώνη πια δεν έχει προγράμματα, έχει αφήσει πίσω την κρίση της, αλλά βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να γίνει και νομίζουμε ότι ήρθε η στιγμή να γίνει.